Είμαι η Άννα Γαλανού, εκδότης Διόπτρα. Είμαι στην Καρδίτσα για να παρουσιάσω το βιβλίο Θυσία, το πρώτο βιβλίο της τριλογίας, «Οι δρόμοι της καταιγίδας». Το βιβλίο και η ιστορία του αναφέρεται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, στην εποχή της Ενετοκρατίας και της Οθωμανικής κυριαρχίας, η μέρα στη θάλασσα και η δε στην στεριά. Είναι ένα μυθιστόρημα, το οποίο θα το χαρακτήριζα μυθιστόρημα εποχής, με τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία, τα οποία έχουν αντιληφθεί από πάρα πολλούς συγγραφείς ιστορικών βιβλίων και ιστορικές αναφορές που βρήκα είτε σε βιβλιοθήκες είτε στο διαδίκτυο. Το δεύτερο βιβλίο δεν είναι μια συνέχεια του πρώτου, κάθε βιβλίο είναι αυτοτελές, δηλαδή δίνεται ένα τέλος στο κάθε βιβλίο της τριλογίας και επίσης αναφέρεται στη συνέχεια του πρώτου βιβλίου όσον αφορά τα πρόσωπα. Να μιλήσουμε για τη Θυσία, να πούμε ότι είναι ένα δραματικό βιβλίο με ένα δραματικό φινάλε, όπως είναι και ο τίτλος του, το οποίο γράφτηκε αφού μάλλον 2 χρόνια διάβαζα για την ιστορία εκείνης της εποχής για να γράψω αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο γράφτηκε από τις 29 Μαΐου και τελείωσε τον Οκτώβριο του 2016 μετά από μια επίμονη και επίπονη προσπάθεια την οποία έκανα για να το κρατήσει ολοκληρωμένο στα χέρια σας. Είναι το πρώτο της ιστορικής τριλογίας «Οι δρόμοι της καταιγίδας», με άξονα από τη μία την Ενετοκρατία στην Ελλάδα, με επίκεντρο το νησί της Κρήτης και από την άλλη την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο καμβάς πάνω στο οποίο είναι στημένο το πρώτο βιβλίο μας μεταφέρει στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και περιγράφει ακριβώς την εποχή στην οποία αναφέρεται. Η Άννα Γαλανού γεννήθηκε και μεγάλωσε στα πεζά του Ηρακλείου Κρήτης. Σπούδασε οικονομικά και ασχολήθηκε με τη διαφήμιση και το σχεδιασμό εντύπων. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να γράφει, στην αρχή μικρά έμετρα ποίηματα και αργότερα διηγήματα και άλλα είδη πεζού λόγου. Στην πρώτη ηλικία απέσπασε το πρώτο Παγκρίτιο βραβείο για τη συγγραφή κειμένου της για το βιβλίο Αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη. Και 2 χρόνια αργότερα στην τρίτη ηλικίου κέρδισε το πρώτο Πανελλήνιο βραβείο αποφύτων ηλικίου για τη μελέτη που έκανε συνολικά πάνω στο έργο του Καζαντζάκη. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την ποίηση και 2 χρόνια αργότερα το ποίημά της «Άδειος Κόσμος» πήρε πρώτο Πανελλήνιο βραβείο για βραβείο ΕΡΤ και συμπεριλαμβάνεται σε πάνω από 20 ποιητικές συλλογές και ανθολόγια. Στα επόμενα χρόνια απέσπασε πολλές διακρίσεις με τη συμμετοχή της στα λογοτεχνικά δρόμενα της χώρας και απέσπασε το πρώτο Πανελλήνιο βραβείο με το διήγημά της «Με αντίπαλο τη ζωή».